εκεί μέσα στην Πεδίσκη έγινε κάποιο μεγάλο θαύμα. Ανοίξαν οι πόρτες, ελευθερωθήκανε, ο φύλακας είδε ακριβώς τι είδε, έμεινε άναυδος, σου λέει τι γίνεται εδώ. Και σου λέει η πολιτεία τώρα που με έχει βάλει εδώ, άραγε για να είναι ανοιχτά όλα οι φύλακοι και να είναι φυλακισμένοι λυμένοι, άραγε θα έχω απώλειες, θα έχουν φύγει πολλοί και θα με δικάσουνε. Ας δικάσω εγώ τον εαυτό μου τουλάχιστον. Να μην πάνε εκεί, να μην ταλαιπωρηθώ. Σηκώνει ένα μαχαίρι και πήγε να σκοτωθεί. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, μη άνθρωπε κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μα δεν έχει φύγει κανείς. Είμαστε εδώ όλοι. Μα οι πόρτες είναι αυτά. Κανείς. Λέει, και τότε ήρθε στα λογικά του, τον ακούμπησε η χάρη του Θεού και λέει ο ελεύθερος στους φυλακισμένους. Ο ελεύθερος στους φυλακισμένους. Πέστε μου πώς θα σωθώ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θέλει σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Που σημαίνει ότι για τον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει φυλακή. Δεν υπάρχει χώρο που να το φυλακίσεις και να του πάρεις αυτή την ειρήνη. Άραγε, καλά μας το λέει ο πατέρας. Ναι, ο φτωχός το πνεύμα της που λέει, το 38. Συνεχίζω στο ίδιο γιατί δεν το έχω διαβάσει. Ο φτωχός το πνεύμα της δεν πασχίζει να εννοήσει τα ανερμήνευτα, να αποκαλύψει τα μυστήρια του Θεού. Πιστεύει απλά στο Λόγο του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε λέξη θεία είναι αλήθεια, πνεύμα και αιώνια ζωή. Πιστεύει και στα λόγια της Εκκλησίας, που το πνεύμα την οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Πιστεύει όπως το μικρό παιδί στον πατέρα του και τη μητέρα του, χωρίς να ζητεί αποδείξεις. Ο πτωχός το πνεύματι θεωρεί τον εαυτό του πραγματικά έσκατο όλων των ανθρώπων και πρώτον ανάμεσα στους αμαρτωλούς άξιο να καταπατείται από όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα τώρα. Ο Κύριος θέλει από το πλάσμα του ταπείνωση, πρώτον. Δεύτερον, ο Κύριος σταυρώθηκε, αποτυπώθηκε από τον παππούλι εδώ, για να γλιτώσει το πλάσμα του. Και φεύγοντας με την ανάληψή του, άφησε πίσω το λόγο του, που είναι η εκκλησία του, και μαζευόμαστε όλοι και χύνεται το αίμα του για να σωθούμε εμείς. Και βλέπουμε εκεί, μέσα στην εκκλησία του, λέει είναι η αλήθεια, όχι η αλήθεια, δεν λέει η αλήθεια, λέει ολόκληρη η αλήθεια, ολόκληρη, που σημαίνει, και θέλω να δώσω μία έμφαση και λίγο προσοχή, βλέπουμε απ' έξω αλήθειες πολλές, αλήθεια όλα, λέει αλήθεια αυτό, ναι, λέει αλήθεια όλα, αλήθεια. Αλλά αυτά το ψάξεις, λέει ένα μέρος της αλήθειας. Δεν λέει ολόκληρη την αλήθεια. Αυτό που έχει συμφέρον ο άνθρωπος είναι ολόκληρη την αλήθεια. Γιατί, τι να το κάνω εγώ προσωπικά, άμα μου πούνε 99 αλήθειες και μου πούνε ένα ψέμα. Μέσα στις αλήθειες αυτή μου πετάξουν ένα ψέμα. Όπως έκανε ο Όφη, ο Αρχέκαγος, και στα πλάσματα του Κυρίου. Και πιστέψανε, παραμερίσανε τα 99 και πιάσανε το ένα. Και χάσανε το πάνω. Λοιπόν, άρα βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ωφέλεια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν είναι η αλήθεια, είναι ολόκληρη η αλήθεια. Άρα αυτές τις μέρες, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση, την πορεία αυτή, ας βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία, να δούμε ολόκληρη την αλήθεια και ολόκληρο τον εαυτό μας που πάει, τι βαδίζει.
και να είμαστε φτωχοί στο πνεύμα τη. Τι σημαίνει αυτό, το ακούσαμε. Ταπεινοί, να δίνουμε προτεραιότητα στον Κύριο και όχι στον εαυτό μας. Είπα στο 38. Αλλά δεν θα πει τίποτα. Θα πει ο Βασιλάκης εδώ στο 20. Γιατί πάει το φως και έχω ζαλιστεί και δεν βλέπω. Του 20, ε. Ναι. Εκεί στον ουρανό πρόδρομος χάρη λοιπόν για να μας ανοίξει τον δρόμο και μας ετοιμάσει τόπον εμβήκε ο Ιησούς, ο οποίος ανεδείχθη αρχιερεύς, όχι προσωρινός, αλλά αιώνιος κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Μάλιστα. Πάμε στην Εκκλησία, όπως υπόθηκε πρωτήτερα, και λέμε «Α, τι ιερέας είναι αυτό που δεν είναι, λέει, καλός». Και αρχιλάμε και κατηγορούμε. Άνθρωπος είμαι. Και ερωτώ. Και θέλω απάντηση όμως. Από όλους. Αν υπάρχει απάντηση. Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, μη μου δίνετε. Ό,τι και να έχει κάνει ο παπάς απ' έξω. Και να έχει σκανδαλίσει, που πολλές φορές σκανδαλίζουμε. Διότι στην Αποκάλυψη το λέει. Και οι εκλεχτοί θα σκανδαλιστούν. Στην εσχατολογία, στην εκκλησία μέσα, όταν ξεκινάει ευλογητός μέχρι αμήν, ο παπάς, ο ιερέας με τον αρχιερέα που αντιπροσωπεύει τον επίσκοπο, τι λάθη κάνουνε και ποια είναι τα λάθη τους. Ακούω. Δεν υπάρχει. Διότι κάνουν ανάγνωση της Αγίας Γραφής, της αληθείας, ολόκληρης της αλήθειας. Και ωφελούμεθα, σε τελική ανάλυση, ωφελούμεθα. Εμείς τι κάνουμε, χάνουμε την ωφέλεια αυτή και καταπιανόμαστε ότι αυτός με τη γυναίκα του ή στο καφενείο που πήγε ή εκεί που έκανε αυτό και πιάνουμε μικρο πράγματα και χάνουμε την ουσία του θέματος. Λοιπόν, για να δούμε όμως το 38 τι λέει. Αν αμφιβάλλεις για την αλήθεια κάθε προσώπου ή κάθε γερόν γεγονότος που περιγράφει η γραφή, θυμίσου ότι πάσα γραφή θεόπνευτος, όπως λέγει ο Απόστολος. Είναι λοιπόν αληθινή σε όλα. Δεν περιλαμβάνει φανταστικά πρόσωπα, μύθους και θρύλους. Ακόμη και οι παραβολές που είναι συμβολικές ιστορίες έχουν μέσα τους μόνο αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού ολόκληρος είναι μία και αδιέρετος αλήθεια. Αναμφιβάλλοντας για τη γραφή κανείς, αμαρτάνει εναντίον της αληθείας της. Η αλήθεια της δεν είναι άλλη παρά ο ίδιος ο Θεός ή αυτοαλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Κύριος. Ο λόγος, ο σως αλήθεια έστιν, είπε ο Ιησούς Χριστός στο Θεό και Πατέρα Του. Να παραδέχεσαι λοιπόν το σύνολο της γραφής σαν αλήθεια. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αυτό που είπα και προτείνω, ότι η Αγία Γραφή είναι αλήθεια και ο ιερέας στον κάθε ναό μεταφέρει αυτή την αλήθεια στο εκκλησία. Και αυτή η αλήθεια είναι έμπροστε κλήρου και λαού και κλήρος και λαός ψάλλουνε για τη δόξα του Κυρίου μέσα από την αλήθεια. Και λέω εγώ τώρα, κατηγορούμε, τι κατηγορούμε, την αλήθεια. Λέω εγώ, φέρνω ένα παράδειγμα. Στη γειτονιά μας έχουμε ένα τσαγκάρι και του πάω το παπούτσι μου, γιατί από κάτω μου έχει ξυλώσει, μου γίνει μία τρύπα κάτι. Και του το πάω εκεί, μου βάλει η σόλα, μου το φτιάξει, ωραίο, το φέρνουνε σπίτι και το φορέσω και του πω, α, ωραίο πάω, εντάξει, α, πολύ ωραίο, εντάξει, τώρα μπορώ να περπατήσω άνετα. Και έρχεται κάποιος και λέει, μη το φορέσεις, γιατί ο τσαγκάρης είναι πόνος, έχει κλέψει, έχει κάνει. Τι δουλειά έχει την εργασία που έκανε στο παπούτσι μου με την ψυχή του. Δώστε μου. Καμία. Λοιπόν, έχουμε κάνει σύγχυση. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα.
Η Εκκλησία δεν είναι του ιερέα, του παπά. Είναι του Χριστού. Αυτή η αλήθεια είναι του Χριστού. Και εμείς πάμε εκεί να δούμε το Χριστό. Ο ιερέας είναι αντιπρόσωπος του Χριστού. Και θα πει την αλήθεια ολόκληρη και μόνο την αλήθεια. Πιο πέρα. Αντιπρόσωπος δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι αντιπρόσωπος. Τι είναι. Αντιπρόσωπο βάζει κάποιος όταν λείπει ο ίδιος. Πρόσωπος. Υπάρχει. Ναι. Λειτουργός απλώς, όχι ναι. Αντιπρόσωπος. Το αντιπρόσωπο σημαίνει σαν να λείπει ο Χριστός και δεν είναι αντιπρόσωπο. Έστω, ναι. Και δεν το να μην είπα σωστά. Λοιπόν, 667. 67 έτσι. Στο τέλος. 667. Όταν διαβάζουμε κάποια προσευχή από τη σύνοψη για πρώτη φορά, την αισθανόμαστε βαθύτερα, γιατί είναι ακριβώς η πρώτη φορά. Κατόπιν όμως με τη συχνή επανάληψη, τη συχνή επανάληψή μας συγκεντρώνει το νου και την καρδία ολοένα λιγότερο. Πάβει να μας ενδιαφέρει όμως πρώτα και πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας ώστε να νιώθουμε βαθιά την κατάνοιξή της. Πώς θα κατορθωθεί κανείς να νιώσει, πώς θα κατορθώσει κανείς να νιώσει την αρχική και τόσο επιθυμητή κατάνοιξη με τα εξής μέσα. Να υποθέτουμε ότι διαβάζουμε για πρώτη φορά αυτές τις εξαίσθητες προσευχές που η συνήθεια με τον καιρό ατόνισε την επίδρασή τους μέσα μας. Να σταματάμε την προσευχή μας σε κάθε τους λέξη, να ρουφάμε τον έκταρ του νοήματός της με παρθενική γεύση. Το ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν ελκύεται πάντοτε ζωηρά από τη Θεία Αλήθεια δεν μένει σταθερά πάνω της. Είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Η παραμονή στην αλήθεια του Θεού αλίμονο κουράζει τις αδύνατες ψυχές και αρχίζουν να ρεμβάζουν σε άλλα. Όσο συχνά συμβαίνει αυτό, κατά την προσευχή. Το ίδιο γίνεται και αναφορικά με την πίστη. Η φιλία μας προς τους φίλους, την αγάπη προς τον Θεό και το πλησίον και γενικά με κάθε αρετή. Παντού δείχνουμε αστάθεια απέναντι των θείων αληθιών. Μάλιστα. Λοιπόν, η αστάθεια αυτή, αδέρφια μου, υπάρχει γιατί. Θα φέρω ένα παράδειγμα παραστατικό για να το δούμε λίγο καλύτερα. Πρέπει να το έχετε δει όλοι σας. Υπήρχε ένα έργο παλαιό και υπάρχει και παίζεται κάποτε όποτε το όνομα περνάει του Βίκτορ Ουγκό που λέγεται Γιάννης Αγιάννης. Αν το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο. Λοιπόν, και είχα πάει και το είχα δει 6-7 φορές και μου άρεσε. Αλλά όσες φορές το αμέ έβλεπα, τη μία, τη δύο, τη τρεις, ήθελα κι άλλο να το δω. Και πέντε και έξι γι' αυτό. Και κάτι έψανα να βρω από το έργο αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί μου έπεσε το βιβλίο Βίκτορ Ουγκό, Γιάννης Αγιάννης, «Η Άθλη», που λέγεται «Η Άθλη», και το έπιασα σαν βιβλίο πλέον. Όχι σαν αυτή που το παίζουν στην ταινία, στο πανίπανο, και το διάβασα. Και όταν έφτανα στα σημεία που μου είχαν ακουμπήσει, η ταινία δεν πέναγε, διότι την ταινία την έπαιζα εγώ, με τη συνείδησή μου, με το μυαλό μου, με το πνεύμα μου. Και σταμάταγα, όπως λέει ο πατέρας, και ερούφαγα, έπαινα από εκεί. Και το ξαναδιάβαζα, το ξαναδιάβαζα. Και λέω τώρα, ο Βίκτορ Ουγκό είναι ένα σύγγραμμα, είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί για σκοπούς επικεδής. Λοιπόν, ενώ το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή, που έφερε ο Κύριος, που είναι για τη σωτηρία μας, όχι απλώς για να περνάμε την ώρα μας, για την πραγματική σωτηρία μας. Το διαβάζουμε, έχουμε συνέθιση να το διαβάζουμε και να σταματάμε στα σημεία που μας ενδιαφέρουνε.